και γενικά εις την πνευματική ζωή. Καθή στιγμή αυτά ευρισκόμενα εις την εφηβεία αντιδρούν. Αγαπητοί μου, μέσα στην οικογένεια σήμερα αυτό είναι το υπαρισμόν ένα πρόβλημα. Όχι βεβαίως μόνο στην περίπτωση την πνευματική, αλλά και γενικότερα σε τέτοιο βαθμό που να λέγει κανείς ότι θα ήταν προτιμότερο να μην έχει παιδιά. Έχω πει σε αρκετούς ανθρώπους που δεν έχουν παιδιά και κάνουν προσπάθεια να κάνουν παιδιά, τρέχουν στους γιατρούς κλπ. Δεν τους εμποδίζω και μάλιστα και προτρέπω, αλλά όμως πολλές φορές τα ζεύγια αυτά αναζητούν και λίγο τραβηγμένες ιατρικές λύσεις, για να μην πω και κάποτε και επικίνδυνες, και τους λέγω ότι περιττών περισσότερο να κάνετε προσπάθεια, διότι εάν ο Θεός δεν θέλει να σας δώσει παιδιά, γιατί εσείς να επιμένετε τόσο πολύ? Διότι σήμερα στον αιώνα μας, στο τελευταίο ήμιση, στο δεύτερο ήμιση του 20ου αιώνα, η παρουσία των παιδιών είναι προβληματική. Και για να μην νομιστεί ότι το λέγω αυτό έτσι εξιδίων μου, χρησιμοποιώ ένα λόγο του Κυρίου μας. Όταν ο Κύριος πήγαινε, σας τα έχω ξαναπεί αυτά, αλλά επειδή επαναλαμβάνονται πολλές φορές οι απορίες, αναγκάζομαι να μιλώ πάνω στα ίδια. Πήγαινε για να σταυρωθεί στο δρόμο, μερικές γυναίκες ευσεβείς έκλαιγαν, διότι κατεδικάστηκε ο Κύριος σε θάνατο. Και φαίνεται όπως προχωρούσε ο Κύριος, ήταν και όχλος, φαίνεται ότι αυτές οι γυναίκες ήταν στο ύψος το δικό του, δηλαδή θα λέγαμε στην ίδια γραμμή. Και τις είδε ο Κύριος και λέγει: θυγατέρες Σιών, δηλαδή οι Ιεροσολυμίτισες, μη κλαίτε για μένα, διότι εάν στο χλωρό κάνουν αυτά, στο ξερό τι έχει να γίνει? Δηλαδή εάν εγώ υφίσταμαι αυτά που είμαι αναμάρτητος, αυτό ήθελε να πει στο χλωρό, εσείς που είσαστε αμαρτωλοί, αυτό θα πει στο ξερό, τι έχει να γίνει? Δηλαδή τι έχετε να πάθετε? Δηλαδή πόσο θα τιμωρηθείτε? Δηλαδή αυτή η πόλη θα υποστεί ό,τι θα υποστεί, όπως και υπέστη το 70 μετά Χριστόν, δηλαδή θα λέγαμε περίπου 40 χρόνια και κάτι μετά από την Σταύρωση του Χριστού. Και είπε τον εξής λόγο στη συνέχεια: θα έρθουν οι μέρες, και αυτές οι μέρες ήταν το 70 μετά Χριστόν, που θα είναι ευτυχισμένες οι γυναίκες εκείνες που δεν εγκυμόνησαν και δεν εθύλασαν, δεν εβίζαξαν παιδιά, διότι θα είναι τόσο δύσκολες εκείνες οι ημέρες. Έτσι το είπε ο Χριστός. Αν λάβετε υπόψη ότι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ είναι τύπος των εσχάτων, τύπος των εσχάτων των τελευταίων χρόνων της ιστορίας, και συνεπώς εάν ο Κύριος μακαρίζει τις στήρες γυναίκες που δεν έκαναν παιδιά, διότι θα ήταν μεγάλη ταλαιπωρία για αυτές, ο Ιώσυπος μας αναφέρει ότι έγινε και ανθρωποφαγή, μητέρες έφαγαν τα παιδιά τους, μας σημειώνει ο Ιώσυπος. Ήταν φοβερή εκείνη η πολιορκία.
φοβερή πολιορκία από τους Ρωμαίους. Τότε στα έσκατα, διότι ξαναλέγω, ο ίδιος ο Κύριος άμα προφήτευσε για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, έκανε ένα πείδημα, χρονικό πείδημα, και βρέθηκε στα έσκατα και είπε: και τότε ο ήλιος θα σκοτιστεί και η σελήνη και λοιπά και λοιπά. Γιατί βάζει αυτά τα δύο μαζί? Διότι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ είναι τύπος της καταστροφής του κόσμου. Και εφόσον είπε αυτό ο Κύριος για τις γυναίκες που τις μακαρίζει που δεν έχουν παιδιά, αυτό πολύ περισσότερο θα ίσχυε προς το τέλος της ιστορίας. Γιατί? Διότι τα παιδιά θα εγίνοντο οι γενίτσαροι και της πίστεως και της πατρίδος. Και το βλέπουμε αυτό και της οικογενείας και τα λοιπά. Και το βλέπουμε αυτό στον αιώνα μας. Δυστυχώς τα παιδιά πλέον να μην έχουν καμία υπακοή στους γονείς και να κινούνται και να κάνουν ό,τι θέλουν. Ειλικρινά σας λέγω, όταν μου πούν κάποιοι άνθρωποι ότι δεν έχουν παιδιά, τους μακαρίζω. Ενώ αντιθέτως έχουν πάρα πολλά προβλήματα οι περισσότερες οικογένειες που έχουν παιδιά. Οι περισσότερες, όχι όλες, γιατί δόξα τω Θεώ τα καλά παιδιά δεν έλειψαν, ούτε θα λείψουν ποτέ, αλλά γίνονται λιγότερα και λιγότερα. Κατά κυριολεξία στην απορία τι μπορεί κανείς να κάνει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ειδικά εδώ λέει για τη μυστηριακή ζωή, Φερρυππίν, πήγαινε παιδί μου να κοινωνήσεις, να εξομολογηθείς ή να εκκλησιαστείς, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ξύλο. Η Αγία Γραφή μας ομιλεί για την τιμωρία του ξύλου. Λέγει: μη φοβάσαι, δεν παθαίνει τίποτα το παιδί σου αν το δείρεις, το λέει η Σοφία Σιράκ. Όπως και το βιβλίο των Παροιμιών, κάμψον, λέει, τον τράχυλον του παιδιού σου. Δηλαδή, αν είναι σκληρό παιδί, είναι υπερήφανο, είναι ατίθασο, δίρετο. Αυτό γενικά σαν αγωγή. Ξέρετε, σήμερα οι γονείς δεν δέρουν τα παιδιά τους, γιατί θεωρείται το ξύλο ότι είναι καταπίεσης. Αυτά βέβαια είναι προϊόντα θεωριών ποικίλων, γι' αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Αλλά ειδικά για την πνευματική ζωή, προς Θεού μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το ξύλο, διότι το παιδί θα αντιδράσει και θα μισήσει την εκκλησία και την πνευματική ζωή. Δηλαδή είναι επικίνδυνο πράγμα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Τι μπορούμε να κάνουμε? Θα υπάρχει ένα είδος μαλακιάς βίας με πειθό. Τι σημαίνει αυτό? Έλα παιδάκι μου, πάμε στην εκκλησία. Μα θυμάμαι ο πατέρας μου, ήτανε τότε το πάπλωμα, ακόμα χρησιμοποιείται, πιστεύω ότι δεν χρησιμοποιείται πια το πάπλωμα στο κρεβάτι, και θυμάμαι τραβούσε το πάπλωμα και μένα με βεβαίως ξασκεπή χειμώνα, εάν ήτο φυσικά, και διαμαρτυρόμεθα. Το έκανε αυτό ο πατέρας μου για να σηκωθούμε, να ντυθούμε και να πάμε στην εκκλησία. Μπορούμε λοιπόν κάτι τέτοια να κάνουμε σαν γι' αυτό, έτσι, χαρακτηριστικό είναι. Δεν είναι ξύλο, δεν είναι ξύλο αυτό το πράγμα, αλλά ένα, πώς το λένε, ένα σπρόξιμο. Ένα σπρόξιμο. Και ακόμη η πειθό. Κυρίως η μητέρα θα προσπαθεί να πείθει τα παιδιά της να εξομολογηθούν, να εκκλησιαστούν κτλ. Προσέξτε, μη δημιουργείτε, πολύ προσέξτε αυτό που θα σας πω, μη δημιουργείτε ανταλλάγματα ότι παιδί μου πήγαινε στην εκκλησία και εγώ θα σου δώσω ένα κατοστάρικο. Μη το κάνετε αυτό ποτέ,
το παιδί θα το εκμεταλλευτεί, αλλά ποτέ συνειδητά δεν θα ζήσει την πνευματική ζωή. Μα ποτέ. Ο Θεός να φυλάξει. Δεν δίδομαι ανταλλάγματα για να πάει το παιδί στην εκκλησία ή να εξομολογηθεί, ή ακόμη θα μου κάνει το χατήρι το δικό μου, να πει η μητέρα, ποιο χατήρι δικό σου, παιδί μου είναι για σένα και να ευαρεστήσεις τον Θεό, όχι χατήρι δικό μου, και ούτω καθεξής. Πάντως θα χρησιμοποιήσουμε όσο μπορούμε, όσο είναι δυνατόν, την πειθό. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι εάν δεν ξεκινήσουμε από την νηπιακή ηλικία για όλα αυτά, ειλικρινά σας λέγω, όσο περνάει ο καιρός, κάθε μέρα που περνάει θα γίνεται δυσκολότερη η αγωγή των παιδιών στον πνευματικό τομέα, αλλά και στους άλλους τομείς της ζωής ενός παιδιού. Γι' αυτό ξεκινήστε από νήπια. Μία κυρία χθες, νιώπαντρή είναι, δεν νομίζω, δεν είναι εδώ απόψε, δεν είναι εδώ, κάθε φορά εδώ φέρει και το παιδάκι της, νήπιο, δεν ξέρω, 2-3 μήνων θα είναι, δεν ξέρω, και τις λέγουν άλλες κυρίες, μα τι το κουβαλάς το παιδί σου μέσα σε τόσο κόσμο και τα λοιπά. Και εγώ είπα, όχι, θα το φέρνεις το παιδί σου. Ξέρετε γιατί? Μη σας φανεί υπερβολικό αυτό που θα πω, διότι το νήπιο βλέπει πολύ κόσμο. Μην νομίζετε πως δεν βλέπει, βλέπει. Θα μου πείτε, κοιμάται στην αγκαλιά της μάνας του. Ακούστε που σας λέω, βλέπει. Και αποκτάει αυτή την εικόνα και δεν σκληρίζει. Άμα το πάμε να το κοινωνήσουμε, βλέπει τον παπά, βλέπει πολλούς ανθρώπους, το κοινωνούμε συχνά και αποκτάει εμπειρίες έχοντας εικόνες τις οποίες βλέπει ως φιλικές και όχι ως εχθρικές. Γι' αυτό τσιρίζουν κάποια παιδιά άμα τα πάμε στην εκκλησία και φωνάζουν είπαμε να τα κοινωνήσουμε και κλωτσάν. Γιατί, σας το έχω ξαναπεί, στην παλιά μου γειτονιά που έμενα στην οδόν Δράμας, όταν ήρθα, πρωτόρθα στη Λάρισα, εκεί έμενα, έμεινα 17 χρόνια εκεί, μια μέρα περνούσα την οδόν Κομωτινής και ήταν μια μάνα με ένα μικρό 4-5 χρονών, κάτι της έκανε ο μικρός, αυτή σε ένα οικόπεδο ήταν κάπως, δηλαδή ήταν το σπίτι και είχε και ένα άδειο οικόπεδο εκεί, πήγε να το δει, ξέρω εγώ. Όπως εγώ περνούσα, με θεώρησε σαν σανίδα σωτηρίας και φωνάζει και λέει, α, να ο παπάς, να τώρα με το ψαλίδι θα σου κόψει τη γλώσσα. Μα όταν παρακαλώ, αυτά τα απονενοημένα πράγματα λέγονται από τη μητέρα, όταν το παιδί αυτό πάει να κοινωνήσει, βλέποντας το παιδάκι τη λαβίδα, θα πει ότι είναι ψαλίδι εδώ και πάνω του κόψει τη γλώσσα. Μα είναι φοβερά πράγματα. Και εγώ εφώναξα και λέω, όχι παιδί μου, δεν είναι όπως το λέει η μητέρα σου, δεν κόβομαι τη γλώσσα. Ή λένε, άλλο εκείνο, θα έρθει ο γιατρός να σου βάλει ένεση. Μα όταν θα έρθει η ώρα να αρρωστείς το παιδί, να του βάλω με ένεση, δεν θα σκληρίζει? Τι τρόποι είναι αυτοί, σας παρακαλώ, τι τρόποι? Όχι παρακαλώ, προσοχή. Έτσι το παιδί πρέπει να έχει εικόνες από την βρεφική του, όχι νηπιακή, από την βρεφική του ηλικία, εικόνες από την εκκλησία. Μα βλέπει? Δεν μου λέτε, όταν το έμβριο είναι μέσα στην κοιλιά της μάνας του, βλέπει? Θα μου πείτε, όχι φυσικά. Ναι, δεν βλέπει, αλλά ξέρετε, ακούει. Το λέει η επιστήμη αυτό, δεν το λέω εγώ. Και μάλιστα κυρίως ακούει τη φωνή της μάνας του. Γι' αυτό θέλει τη μάνα του το παιδί όταν γεννηθεί. Είναι γνώριμη η φωνή από τον καιρό της κοιήσεως. Δεν τα λέγω εγώ, τα λέγουν οι επιστήμονες. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Ξέρετε ότι όταν ακούει το παιδί μέσα από την
από την κοιλιά της μάνας του, να καυγαδίζουν οι γονείς ότι αυτό ήδη έθεσε το θεμέλιο μιας πολύ κακής ψυχολογίας. Ξέρετε ακόμη ότι το παιδί όταν ακούει καλή μουσική, όχι αυτή την αμερικάνικη, την jazz και την pop, πώς λένε, pop, αυτές οι μουσικές και τα λοιπά, ακούει καλή μουσική, πήγα popcorn, popcorn το καλαμπόκι, με συγχωρείτε, αλλά να ακούει καλή μουσική, το παιδί από τα σπλάχνα της μάνας του ακόμη ημερεύει και μάλιστα μπορεί να γίνει και φιλόμουσον. Όλα αυτά τρίτη πέμπτη φορά σας το λέγω, τα βεβαιώνει η επιστήμη. Έχει σημασία. Το ξέρετε ότι ακόμη από την εμβριακή ηλικία μπορεί να τρομάζει το παιδί όταν περνούν αεροπλάνα. Εδώ που μένω από κάτω, εδώ στον Άγιο Χίλιο μένω πιο πέρα, είναι πέρασμα των αεροπλάνων. Ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό δια τα παιδιά που είναι έμβρια ακόμη, δηλαδή γεννήθηκαν, ή δια τα μωρά. Είναι επικίνδυνο, τρομάζουν. Έχει διαπιστωθεί ότι οι αγελάδες όταν περνούν εκείνα τα αεριοθούμενα αεροπλάνα, οι αγελάδες κόβουν το γάλα τους. Αυτά σας τα έχω ξαναπεί. Σας τα έχω ξαναπεί. Έχει διαπιστωθεί ότι άμα βάλουμε αυτή την αμερικάνικη μουσική, την τρελή, την περίεργη αυτή μουσική, τη βάλουμε σε ένα στάβλο με αγελάδες, οι αγελάδες λιγοστεύουν το γάλα τους. Αν τους βάλουμε κλασική μουσική, βγάζουν περισσότερο γάλα. Όλα αυτά τι λένε? Δεν λένε κάτι? Ότι ακόμη και τα ζώα εφίστανται επίδραση, πόσο μάλλον ο άνθρωπος, από τη μηδενική του ηλικία ακόμα, δηλαδή από την εμβριακή του ηλικία δέχεται επιδράσεις. Πιστέψτε με ότι από τότε αρχίζει η αγωγή, για να μην πω και πιο πίσω από τους προγόνους. Θα πρέπει τα παιδιά, άμα τα γεννούμε, να μην τα θεωρούμε κούκλες με τις οποίες θα παίζουμε, ή ότι τα μικρά παιδιά θα μας διασκεδάζουν, και προφαντός τους παππούδες, που εις βάρος της αγωγής, κυρίως οι παππούδες και οι γιαγιάδες, καταστρέφουν τα παιδιά. Ναι, δυστυχώς, πρέπει να σας το πω, δεν είναι κούκλες τα παιδιά να παίζουμε, ούτε αντικείμενα ψυχαγωγίας. Είναι ο καινούριος άνθρωπος που πρέπει να γίνει σωστός. Έτσι αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να χαριζόμαστε στα παιδιά. Όταν η μητέρα, ο πατέρας πάει να δίνει το παιδί και βάζει φωνές σε παππούς ή η γιαγιά, μη το δέρνει στο παιδί. Και το παιδί, ξέρετε τι καταλαβαίνει? Ότι βρίσκει καταφύγιο στους παππούδες, ενώ οι γονείς του είναι κακοί άνθρωποι. Και αρχίζει μία ετεροβαρή συμπεριφορά. Είναι πολύ κακό πράγμα αυτό. Όχι, σας παρακαλώ. Το παιδί και το ξύλο του θα φάει και την παρατήρηση θα δεχθεί και θα πάμε να το δικαιολογήσουμε το παιδί. Ή μεγαλώνοντας λιγάκι, να δίνει ο παππούς, η γιαγιά, να δίνει χρήματα στον εγγονό, στην εγγονή, ή να πηγαίνει από το πατρικό σπίτι, να είναι στο πάνω πάτωμα, στο κάτω, στο δίπλα, δεν ξέρω, κάπως έτσι, και να λέει η γιαγιά, η μαμά σου σας νηστεύει, Α, όχι, τα παιδιά δεν νηστεύουν, και δίνει στα εγγονάκια κρέα. Και να φωνάζει η μάνα και ο πατέρας, μου χαλάτε το παιδί. Βεβαίως το χαλάνε το παιδί. Όταν τέτοια συμπεριφορά δείξουμε, έτσι δειγματοληπτικά σας τα είπα αυτά, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε καλή αγωγή. Τα παιδιά μας αυτά κάποια μέρα θα βγουν παιδιά δύσκολα. Παιδιά δύσκολα. Ή όταν δεν τα νηστεύουμε από νωρίς, όταν δεν τα στέλνουμε στην εκκλησία από νωρίς,
να έχουν την εμπειρία της Εκκλησίας όταν μεγαλώσουν. Α, λέμε, παιδί μου κοιμήσου, γιατί εσύ τώρα πολύ δουλεύεις, πας σχολείο. Στην εποχή μας κάναμε και το Σάββατο σχολείο, θα το ενθυμίσαι. Σήμερα σταματάνε από την Παρασκευή το μεσημέρι, γιατί λέει κουράζεσαι. Το παιδί δεν πάει το πρωί στην Κυριακή στην Εκκλησία. Ε, πότε θα πάει? 15 χρονών θα πάει? Πότε θα πάει? Το παιδί ήδη συνήθισε. Και άμα μετά εμείς κάποια στιγμή της ζωής μας οι γονείς μετανοήσουν, γιατί μπορεί να ζούσαν μια κοσμική ζωή. Για τα παιδιά όμως, για την αγωγή των παιδιών, το πουλάκι πέταξε. Δεν θέλω να σας απογοητεύω, αλλά περίπου το πουλάκι πέταξε. Δεν μπορούμε πια να κάνουμε τίποτα. Αυτά είχα να πω για αυτήν την απορία.